Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Διάβλου 924. Στο Ονίασμο βρισκόμαστε σήμερα στην έναρξη των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μία πατινάδα μέσα στους δρόμους του Ιάσμου με τη συμμετοχή 80 συλλόγων που ήρθαν να υποστηρίξουν τα γενέθλια του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου. Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου, 80 σύλλογοι από τη Θράκη αλλά και εκτός αυτής στηρίζουν τις γενέθλιες εκδηλώσεις του Συλλόγου με μία πατινάδα γεμίζοντας παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακό χρώμα στον οικισμό του Ιάσμου. Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε το Ιάσμος Run 2023. Τώρα η πατινάδα και αύριο εκδηλώσεις και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα με την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη με δωρεάν είσοδο. Thank you.
Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου λοιπόν 40 χρόνια γιορτάζει. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται μία πατινάδα στους δρόμους του Ιάσμου. 80 σύλλογοι συμμετέχουν, ήρθαν να τιμήσουν τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου. Τρίμερο εκδηλώσεων λοιπόν σήμερα, αύριο και την Δευτέρα με την μεγάλη συναυλία του Γιώργου Τσαλίκη με δωρεάν είσοδο εδώ στον Ιάσμο. Οι σύλλογοι κατευθύνονται στον αύλιο χώρο του παλιού δημοτικού σχολείου εδώ στον Ιάσμο, που θα στηθεί ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή όλων. Κόσμος δεξιά και αριστερά υποστηρίζοντας τους συλλόγους, χειροκροτώντας τους. Μπράβο, 80 σύλλογοι λοιπόν από όλη τη Θράκη και εκτός Θράκης δηλώνουν το παρόν σήμερα στην έναξη των 40 ετών από την ίδρυση των εορταστικών εκδηλώσεων, των 40 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου. Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου, ένας σύλλογος πολύ ενεργός εδώ στην τοπική κοινωνία, πολύ δραστήριος. Δίνει ζωή στον τόπο μέσα από τις πολιτιστικές του δράσεις. Η πατινάδα λοιπόν, η οποία σιγά σιγά ολοκληρώνεται με κατεύθυνση τον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, προκειμένου να ξεκινήσει το παραδοσιακό γλέντι. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ένας πολύ δραστηριός σύλλογος, όχι μόνο στον Ιάσμο, αλλά και στη Ροδόπη, από τους πιο δραστήριους. Ξεχωρίζει για τις δράσεις του. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι 80 σύλλογοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση
να βρεθούν εδώ στον Ίασμο στην έναρξη του τριήμερων εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Πραγματικά έχει πάρει ζωή ο Ίασμος σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους των οικισμών, εκτός το ότι διατηρούν την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, την ιστορία μας, την παραδοσιακή ιστορία μας, δίνουν ζωή στους οικισμούς, στα χωριά. Θα μεταφερθούμε σε λίγο μέσα στον άβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου που έχει γεμίσει από τους συλλόγους, τους 80 συλλόγους που συμμετέχουν σήμερα στην Πατινάδα, στην έναρξη των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου. Και το γλέντι ξεκινάει, θα σας μεταφέρουμε σε λίγο εικόνες, έτσι για να σας βάλουμε και στο κλίμα. Thank you.